υπηρεσίες ξενοδοχείων στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Μια ένα δημοσίευμα του τουρκοκυπριακού τύπου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σίμω Ιωάννου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σάβ. Όσο καλό μπορεί και αν είναι με αυτά τα νέα που είδαμε σήμερα στον τουρκοκυπριακό τύπο. Κύριε Ιωάννου, φαίνεται σίγουρα πως... Σίγουρα μας το έχουν αυτό δοσμένο. Κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζουν αυτές τις ανακοινώσεις. Είναι μια τακτική της θαλαμοποίησης, την οποία έχω αναφέρει πολλές φορές. Η ουσία, εμείς ήρθαμε σε άμεση επαφή και με το Προεδρικό, με το Υπουργείο και με το Υπουργείο Εξωτερικό, διότι είναι τα αρμόδια όργανα τα οποία πρέπει να διαρευνήσουν αυτή την υπόθεση. Έχω ακούσει τον διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου που λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δεν γνωρίζει για αυτές τις υποθέσεις, όμως πρέπει να δώσει άμεση απάντηση. Αν πραγματικά και με ποιον τρόπο, αν έγιναν, με ποιον τρόπο έγιναν αυτές οι αγοραπολισίες, αν ευσταθούν αυτά τα οποία έχουν. Προσέξτε, κύριε Ιωάννου, καταρχάς είδατε το δημοσίευμα, είδατε και το έγγραφο. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Πάνω στο έγγραφο, όπως μας μετέφερε και η συνάδελφος η Χριστίνα Μαύρου και οι πληροφορίες οι δικές μας, το ΜΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπογραφή από το Υπουργείο, αλλά είναι μια υπογραφή από οπισθοποιών υπάλληλο, που δεν σημαίνει κάτι εάν όντως ισχύει αυτό το έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας. Και δεν έχει καν ακόμη πάει στο κτηματολόγιο, κύριε Ιωάννου, αυτή η αγοραπολισία, η πρόθεση αγοραπολισίας. Άρα κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει. Το ερώτημα είναι, εάν όντως υπήρχε μεταξύ Έλληνα, Ελληνοκύπριου και αυτού του επιχειρηματή αγοραστή, αυτή η συμφωνία για αγοραπολισία. Έχετε εσείς κάτι υπόψη, συνομιλήσατε με αυτούς τους ιδιοκτήτες? Περισσότερα δεν έχουμε και εμείς περιμένουμε απαντήσεις και διευκρινήσεις από τα αρμόδια όργανα. Ξέρουμε ότι σίγουρα αυτή πρέπει να γίνει στο εξωτερικό, όχι στην Κύπρο οι πρώτοι επαφές. Ξέρουμε ποια είναι αυτά τα ξενοδοχεία, πού βρίσκονται. Τους ιδιοκτήτες. Τους δύο από τα τρία. Βρίσκονται στο εξωτερικό, είπατε. Όχι, δεν είναι στο εξωτερικό. Αλλά αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώθηκε και στο εξωτερικό, όχι στην Κύπρο. Μάλιστα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Η ουσία είναι η ενέργεια, η οποία αν συνεχίζουν αυτές οι ενέργειες. Εμείς λέμε το θέμα από πολιτικής απόψεως. Ναι. Αν συνεχίσουν αυτές οι ενέργειες, τότε στο τέλος και μέσα στην περίκλειστη περιοχή είναι η μόνη περιοχή η οποία την καλύπτουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Και πρέπει να δοθεί στους νόμιμους κατοίκους κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη. Τότε δεν θα ισχύει ούτε αυτό. Εάν καταφέρουν και αγοράσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, τότε δεν θα υπάρχει θέμα να υπάρχουν αυτά τα ψηφίσματα. Μα πέραν από την αγορά, κύριε Ιωάννου, είναι και η πρόθεση, όπως αναφέρεται ακριβώς στο δημοσίευμα, για λειτουργία αυτών των ξενοδοχείων, και μάλιστα έχουν βάλει και χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2025. Και διαφημίζουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Είναι όχι μόνο να τα αγοράσουν, αλλά να τα λειτουργήσουν. Είναι κοντά με τα χρυσά αυγά η περιοχή εκεί. Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη εσείς? Είναι πολύ, πολύ οδυνηρή εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη η οποία σας λέω ότι θα βάλει τα φόπλακα στο Κυπριακό. Ο τρόπος για να επιλύσουμε το Κυπριακό δεν είναι να πουλούμε τις περιουσίες μας. Βασικά, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση και πρέπει το κράτος να προνοήσει για αυτούς τους ανθρώπους και γενικά για όλους τους πρόσφυγες. Αλλά από την άλλη, φαίνεται ότι αυτό το συνεχές αδιέξοδο στο Κυπριακό εδώ και 6 χρόνια δεν είναι προς το φελός μας. Και φαίνεται... αυτόν πρώτον μας καθήκον είναι η παρέναξη των συνομιλιών. Και κύριε Ιωάννου, φαίνεται πως επιχειρηματίες βγήκαν στο Συριάννη και αναζητούν να αγοράσουν περιουσίες μέσα στην περίκλειστη πόλη, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Βεβαιότατα, διότι τους συμφέρει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτή η κατάσταση που ο κόσμος βλέπει ότι δεν θα υπάρξει λύσεις, και αυτό κάνει. Αν εμείς πρέπει να δώσουμε πρώτη και το κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα και ο κόσμος ότι θέλουμε λύση, ότι θέλουμε να βρεθεί μια διαρκής λύση, μια λύση η οποία να είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, για να ξεκινήσει, για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Όταν δίδουμε την εντύπωση ότι δεν θα υπάρξει λύση και η λύση θα είναι η λύση των δύο κρατών, τότε σίγουρα οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα, τώρα συνομιλήσατε μαζί με τους ιδιοκτήτες. Ισχύει τελικά ότι βρίσκονται σε στάδιο αγοραπολισία? Δεν συνομιλήσαμε με κανέναν ακόμα. Δεν θα επιχειρήσετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, κύριε Ιωάννου, ναι, να δείτε? Αυτό είναι πρώτα-πρώτα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συστήσουμε. Το κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να μιλήσει. Ναι, ναι, δεν είναι θέμα να τους συστήσουμε. Προσοχή. Άλλο λέω, για να επιβεβαιώσετε ή όχι τελικά αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ.
του Τουρκοκυπριακού τύπου. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Είναι 2-3 ώρες που υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο, διότι δεν ανήκουν και σε έναν αποκλειστικά αυτά τα ξενοδοχεία. Ανήκουν, μπορεί να ανήκουν και σε οικογένειες, να είναι πολύ κληρονόμοι. Δεν ξέρουμε εμείς στα Δημαρχείο, δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες να βρούμε αυτόν τον τρόπο για να μιλήσουμε μαζί τους. Για να επιβεβαιώσουμε το ρεπορτάζ, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα, κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε. Άρα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον πρόεδρο των ξενοδόχων αμοχώς της κατεχόμενης περιοχής που μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σωστά, σωστά. Ναι. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε και την αντίδραση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα. Καλά, έχετε δίκιο όμως, το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι προλίγου δεν είχε οποιαδήποτε ενημέρωση για το συγκεκριμένο, γιατί επιχειρήσαμε και εμείς εκτός αέρα να ρωτήσουμε τον κύριο Κότση, αλλά είπε πως δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής, θα το ψάξουν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε ένα θέμα, να αλλάξουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε έναν γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Ζαχαρία Κουνή, για να δούμε ένα θέμα το οποίο...